Έντονη είναι η ανησυχία των καθηγητών τη δευτεροβάθμιας εκπαίδευση για τι προωθούμενε αλλαγέ στην παιδεία, όπω τονίστηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση τη ΕΛΜΕ στα Χανιά, την οποία απασχόλησαν και ζητήματα που αφορούν στο νομό, όπω το να ενταχθούν τα σχολεία τη Κανδάνου στα δύσβατα. Στα λεγόμενα δυσπρόσιτα, όπω ήταν και πριν, γιατί επί 1,5 χρόνο το ζήσαμε έναν μεγάλο εμπεγμό από μεριά του Υπουργείου έτσι, και γενικότερα των αρμοδίων, λέγοντα ότι δεν υπάρχει θέμα κτλ. Αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι υπάρχει μια στρατηγική επιλογή στο να αποχαρακτηριστούν σχολεία όχι μόνο στην Κάνδανο αλλά και πανελλαδικά με σκοπό να διευκολύνουν αργότερα τη μείωση έτσι και την κατάργηση σχολείων και τμήματων. Κάτι το οποίο υπάρχει ακόμα και σήμερα. Υπάρχουν ακόμα τρία τμήματα από τα. Ολιγομελή, τα λεγόμενα έτσι ΕΠΑΛ, τα οποία δεν έχουν εγκριθεί και έχουν στην ουσία καταργηθεί, αναγκάζοντα του μαθητέ να μετακομίσουν και να μετακινηθούν σε άλλε ειδικότητε. Η συνέλευση αποσκοπούσε στην κατάρτιση ενό σχεδίου δράση εν ώψη τη Πανελλαδική Συνδιάσκεψη των Προέδρων των ΕΛΜΕ, που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο στην Αθήνα. Γίνονται μια σειρά από αντιδραστικέ, κατά τη γνώμη μα, αναδιαρθρώσει στον χώρο τη εκπαίδευση, οι οποίε πλήτττουν πρώτα και κύρια τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών και τι μορφωτικέ ανάγκε, είναι Χαρακτηριστικό ότι με το νέο Λύκειο καταργείται κάθε έννοια γενική παιδεία και γενική γνώση και μετατρέπεται το Λύκειο σε ένα τεράστιο φροντιστήριο. Είναι μετατροπή τη τεχνική εκπαίδευση κυρίω σε προθάλαμο έτσι μαθητία, κατάρτιση, όχι γνώση και ένα φθηνό εργατικό δυναμικό για τι ανάγκε των επιχειρήσεων και του κεφαλαίου. Τα εκπαιδευτικά κενά, ωστόσο, στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι συνολικά 25.000 σε όλη τη χώρα, όπω επισημαίνεται, ενώ κενά υπάρχουν ακόμα και στον Και φυσικά βέβαια είναι τα ζητήματα που έχουν να κάνουν συνολικά με τον ζητήματα των μισθών, έτσι δεν, να, δεν πάει άλλο, έτσι δεν μπορεί να ζήσει ένας, όχι μόνο εκπαιδευτικός, ένας εργαζόμενος σήμερα με τις μειώσεις των μισθών των επιδομάτων, τη στιγμή που η κυβέρνηση αποφασίζει ε, να κάνει επιλογές του τύπου εξυγχρονισμό των F-16. Ο πρόεδρο τη Ελμέ Χανιά χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στάση τη ΓΕΣΕΕ τη ΑΔΔ και τη ΣΟΛΜΕ όλων αυτόν τον καιρό, λέγοντα πω έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν το κυβερνητικό έργο στην προώθηση των αναδιαρθρώσεων, ενώ δεν παρέλειψε να κάνει και ένα σχόλιο για το μέτρο τη αυτοαξιολόγηση. Η αυτοαξιολόγηση είναι ένα μηχανισμό που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση, όπω και οι προηγούμενε, με σκοπό να κατηγοριοποιήσει σχολεία, εκπαιδευτικού και μαθητέ.